αλλαγή στο τελικό αποτέλεσμα επέφερε η επανακαταμέτρηση των ψήφων, αφού η Χαραλάμπος Αθανασόπουλος, Ανέστης Αντωνιάδης και Γιώργος Παπαδόπουλος είχαν λάβει 106, 105 και 104 ψήφους αντίστοιχα, διαφορά που επέβαλε και την διαδικασία που ακολουθήθηκε για τα νέα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασοξάνθης. Χθες το απόγευμα, εδώ στα γραφεία της Νομαρχιακής, έγινε επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων για την Νομαρχιακή Επιτροπή. Και έπρεπε να γίνει γιατί τρεις υποψήφοι είχαν διαφορά μεταξύ τους μία ψήφο. Σωστό και λογικό ήταν να γίνει επανακαταμέτρηση. Προέκυψε μία αλλαγή στη θέση του Αθανασόπουλου του Χαράλαμπου, εκλέγεται ο Ανέστης ο Αντωνιάδης. Η αλλαγή αυτή έγινε γνωστή στα αρμόδια όργανα της Αθήνας και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μας πείτε λίγο πότε θα συσταθεί η Επιτροπή και πότε θα βγει νέος γραμματέας. Όλα αυτά τα πρακτικά από όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, η αρμόδια Επιτροπή στην Αθήνα, η ΕΚΑΠ, θα συνεδριάσει για να επικυρώσει τα αποτελέσματα από όλη τη χώρα και να τα πιστοποιήσει. Αμέσως μετά από αυτή τη διαδικασία, η οποία την βλέπω να τραβάει τουλάχιστον μια εβδομάδα, θα αναρτηθούν και επίσημα στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ τα πιστοποιημένα πλέον όργανα και από εκεί και πέρα μπορούν πλέον να συνεδριάσουν και να εκλέξουν μεταξύ τους τα αρμόδια γραφεία, σαφώς και τον νέο τους γραμματέα. Το ζητούμενο βέβαια για την νέα Νομαρχιακή Επιτροπή είναι να μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος, αγώνας ιδιαίτερα δύσκολος με δεδομένη τη συνεχής συρρήκνωση του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις.